εμείς όμως δεν συνεχίζουμε το ταξίδι μας με αυτά τα υπέροχα τρένα με τα οποία είχα ξετρελαθεί, ούτε δυστυχώς με αυτά τα καταπληκτικά κρουαζιερόπλοια, τα οποία αναπλέουν και καταπλέουν το Δούναβι, φτάνοντας στο Μέλκ, ένα από τα πιο φωτογραφισμένα σημεία πάνω στην καμπή του Δούναβι. Εδώ είναι το περίφημο μοναστήρι και το εστιατόριο που είδαμε από κάτω είναι ένα από τα πλέον φημισμένα. Υπάρχουν ποταμόπλοια τα οποία ξεκινάνε από τη Βιέννη και φτάνουν στο Μέλκ και είναι και άλλα τα οποία συνεχίζουν και καταλήγουν στη Βουδαπέστη. Εδώ το περίφημο μοναστήρι, ένα θαύμα αρχιτεκτονικής πραγματικά, μιας εφάνταστης προσωπικότητας η οποία μπόρεσε και έκτισε αυτό, και βέβαια ένα από τα πράγματα τα οποία σε καταπλήσουν είναι ότι το μοναστήρι είναι λες και χτίστηκε χτες. Είναι τόσο διατηρημένο, λες και το βάψαν, το έκτισαν μόλις την χτεσινή μέρα. Αν δεν ευλογήσουμε τα γένια μας, η ωραιότερη χώρα της Ευρώπης κατά τη θεωρία μας είναι η Αυστρία. Ετούτο εδώ το σημείο είναι όντως αντικειμενικά συζητημένα το ωραιότερο κομμάτι της Αυστρίας. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μας χωρίς λόγια να σας δείξουμε το ωραιότερο κομμάτι της Ευρώπης, η λίμνη του Χάλστατ. Και συνοδεύει η βαρκαρόλα του Όφενμπαχ τα μάτια και την ψυχή μας. Thank you.
και πολύ λεβέντης. Εικόνες αλληλοδιάδοχες. Θα αφήσουμε το εκπληκτικό Χάλστατ για να ανέβουμε από πάνω, να συναντήσουμε τη λίμνη Γκοζάου. Εκεί υπάρχει ένας σταθμός τελεφερίκ από τον οποίο μπορεί κανείς να ανέβει στα 3.000 μέτρα επάνω στους παγετώνες. Είναι αφετηρία για πάρα πολλούς ορειβάτες από όλο τον κόσμο, όπου αποτελεί το σημείο πόθου τους για να κατακτήσουν τις απάτητες κορφές των Άλπαιων. Δυστυχώς η μέρα ήταν νεφελώδης, με χαμηλή νέφωση και έτσι από ό,τι μας είπαν δεν θα μπορούσαμε να δούμε ψηλά. Από το βουνό το υπερθέαμα περιοριστήκαμε λοιπόν σε μια βόλτα δίπλα από τη λίμνη για να κατηφορήσουμε σε λίγο στο τελευταίο χωριό της αποστολής μας, το Wolfgang. Εδώ η ομώνυμη Μητρόπολη με το έργο του Αυστριακού Μιχαηλάγγελου Μίκαελ Πάχερ. Μέσα υπάρχει αυτή η τετράπτυχη εικόνα, έργο του Μίκαελ Πάχερ, φτιαγμένο το 1503. Δίπλα ακριβώς από το Σαμπ Βόλκανγκ, το ναό, υπάρχει το πανδοχείο του Άσπρο Άλογου, γνωστό από την περίφημη οπερέτα του Λέχαρ. Κι όλα τούτα εδώ που είδαμε και άλλα τόσα που δεν είδαμε θα είναι εκεί να περιμένουν. Να σε προκαλούν να τα δεις, να τα γευτείς, να νιώσεις το ύφος αυτής της χώρας. Αν είσαι βίαιος, εκρηκτικός, θέλεις να διασκεδάσεις, δεν είναι για σένα αυτή τη χώρα. Είναι για το ρομαντικό, τον ονειροπόλο, τον άνθρωπο που θέλει να βιώσει ένα βράδυ, ένα κοντσέρτο σε τούτο δω το πλεούμενο. Ένα πράγμα που για μένα είναι τουλάχιστον θα ήταν σκοπό ζωής. Thank you.